Το πρόβλημα με την έλλειψη καθηγητών στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης στο Βλητεσούδας αντιμετωπίστηκε, όπως διαβεβαίωσε από τα Χανιά ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Θεοτοκάς. Οι προγραμματισμοί προχωρούν κανονικά και για την αντιμετώπιση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα σημειώθηκαν κάποιες καθυστερήσεις στην πρόληψη δύο καθηγητών, οι οποίες όμως δεν οφείλονταν σε κακό προγραμματισμό ή σε έλλειψη κονδυλίων, αλλά στο γεγονός ότι οι διαδικασίες που εφαρμόζονταν είχαν να κάνουν με κάποιες ενστάσεις από συνυποψήφιους, με κάποιες αναπομπές πρακτικών. Τα ζητήματα αυτά έχουν αντιμετωπιστεί τώρα και μπορεί το εκπαιδευτικό έτος στην Ακαδημία να υλοποιείται με βάση τον προγραμματισμό. Το σοβαρό αυτό ζήτημα είχε επισημανθεί προημερών στη συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας που είχαν πραγματοποιήσει οι σπουδαστές στον αύλιο χώρο της Ακαδημίας. Τα μαθήματα όλα είναι ευθύνης που κάνουμε εδώ. Είτε αγγλικά λέγεται, είτε ναυτική ιστορία λέγεται, είτε ευστάθεια λέγεται, είτε μεταφορά φορτίων. Για όλα πρέπει να έχουμε γνώσεις. Γιατί θα μας χρειαστούν όλα στο καράβι. Δεν είναι τυχαία τα μαθήματα σε οποιαδήποτε σχολή που γίνονται. Είναι απαράδεκτο να περνάει, να κλείνει ο δεύτερος μήνας και να προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε όλη αυτή την κατάσταση και να μας απαντάνε από το Υπουργείο ότι προηγείται η σχολή Ασπροπύργου, επειδή είναι στο κέντρο, με υπουργική απόφαση. Το θεωρώ απαράδεκτο. Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τόνισε πως η απορρόφηση των σπουδαστών για τα δύο εκπαιδευτικά ταξίδια που προβλέπονται βάσει προγράμματος κρίνεται ικανοποιητική. Μοναδικό αγκάθι αποτελεί η ναυτολόγηση κοριτσιών. Παρατηρούνται προβλήματα κυρίως σε ό,τι έχει σχέση με την ναυτολόγηση των κοριτσιών. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και θέλουμε σε συνεργασία και με τους ίδιους τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες και με τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Η ναυτιλία θεωρείται ένα επάγγελμα κατεξοχήν ανδρικό. Προφανώς και δεν σημαίνει, γι' αυτό και η εισαγωγή στις ακαδημίες δεν κοιτάζει το φύλλο, αλλά είναι ελεύθερη επιλογή των σπουδαστών και των σπουδαστριών, των αγοριών και των κοριτσιών που επιλέγουν να σταδιοδρομήσουν στην ναυτιλία. Ωστόσο, αυτό που απαιτείται είναι μια αλλαγή αντίληψης και από τις ίδιες τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να δουν τις προοπτικές που δίνει η απασχόληση και των κοριτσιών. Αυτή είναι μια προσπάθεια που τώρα σε συνεργασία και με τις επιχειρήσεις επιδιώκουν. Πάντως, συζήτηση για σπουδές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, με δεδομένη την ελπιδοφόρα προοπτική στην ναυτική σταδιοδρομία, σημειώνει στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια αύξηση.